όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς στον τρίτο κύκλο, είναι γεγονός πως η ειρήνη θα μας απασχολήσει αρκετά. Το κορίτσι αυτό δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα τραύματα που κουβαλάει. Οι κλοπές της θα συνεχίσουν και οι εντάσεις στο σπίτι της θα κορυφωθούν. Μπορεί ο Δημοσθένης να επέτρεψε και να κύρωσε το διαζύγιο με την Ασπασία, όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα γίνουν όλα ρόδινα. Η ειρήνη θα έρθει αντιμέτωπη με δύσκολες καταστάσεις που θα την αλλάξουν. Στον τρίτο κύκλο της σειράς, η ειρήνη θα γνωρίσει τον έρωτα, αλλά θα μάθει και τη φρικτή αλήθεια. Ο Δημοσθένης δεν είναι ο πατέρας της. Θα μάθει πως ο Φίλιππος είναι αδερφός της και πως η μητέρα της είχε πατήσει τον πατέρα της. Αυτό θα την απομακρύνει αρκετά από την Ασπασία. Η ρήξη ανάμεσα σε μάνα και κόρη θα είναι έντονη. Η ειρήνη θα θυμώσει, θα ξεσπάσει, θα αντιδράσει άσχημα. Το ίδιο θα συμβεί και από την πλευρά του Δημοσθένη, ο οποίος θα τα σπάσει όλα μπροστά του. Εκτός όμως από τις αποκαλύψεις, η ειρήνη θα έχει και την ευκαιρία να γνωρίσει και το μεγάλο της έρωτα. Μπορεί το ενδιαφέρον της να εστιάζει αλλού για αλλού, όμως ο Στράτος θα καταφέρει να της κλέψει την καρδιά. Θα είναι αυτός ο άντρας που θα της αλλάξει τη ζωή και θα την κάνει να σταματήσει τις κλοπές και η κατάστασή της θα χειροτερεύσει. Από την άλλη πλευρά τώρα, η Χάιδο Στεφανέα, μετά τη μεγάλη αποκάλυψη για τη φωτιά στο σπιτικό της, νιώθει πλέον ανασφαλής, καθώς πιστεύει ότι μια πράξη της που τη βαραίνει καιρό τώρα κρύβεται πίσω από την όλη υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα, όταν βγαίνει το πόρισμα της πυροσβεστικής, αποδεικνύεται ότι είναι εμπρισμός και όλοι στην Αρεόπολη ταράζονται. Η Χάιδο θυμάται πριν ένα χρόνο που αφαίρεσε με τα χεράκια της τη ζωή του Στέλιου Βαφέα και το μυαλό της πηγαίνει κατευθείαν στην εκδίκηση. Τα βράδια δεν μπορεί να κοιμηθεί και βλέπει όλο εφιάλτες με το φόνο που προκάλεσε. Μέρα με τη μέρα αρχίζει να πιστεύει όλο και περισσότερο ότι ο εμπρισμός στο σπιτικό της έχει σχέση με το φωνικό του Στέλιου Βαφέα. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι το μυστικό της αυτό δεν μπορεί να το μοιραστεί με κανέναν. Τρέμει στην ιδέα μην καταλάβει κάτι ο Λυκούργος και έτσι νιώθει να πνίγεται. Οπότε ο επόμενος κύκλος της σειράς θα κρύπει πολλές ελπίδες για τη Χάιδο και πάρα πολλές εκπλήξεις που θα έρθουν από το πουθενά. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!